Πρόσφατα ψηφίστηκε ο νόμος για τον οποίο έγινε και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τα εργασιακά. Σε αυτό το νόμο ψηφίστηκε και το θέμα του εργασιακού bullying, όπως λέμε. Για να μάθουμε όμως περισσότερα για αυτό το πράγμα, έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Μαρκέτο από την MRK Athens, ο οποίος ασχολείται με το αντικείμενο για σχεδόν 5 χρόνια τώρα και μπορεί να μας κατατοπίσει για το τι σημαίνει αυτός ο νέος νόμος. Κύριε Μαρκέτο, καλησπέρα. Από εδώ και πέρα, τι θα πει αυτός ο νόμος για τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους εργαζόμενους? Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή μας κουβέντα, κύριε Σπύρου. Είναι η πρώτη φορά που μία έκθεση εντάσσει σε ένα νομοσχέδιο εργασιακό, μία ενότητα η οποία αφορά την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης μέσα στον χώρο της εργασίας. Αφορά το νόμο 4808 του 2021 και είναι η πρώτη φορά που δίνονται και συγκεκριμένες οδηγίες πώς μία εταιρεία θα πρέπει να λειτουργήσει έτσι ώστε να εντάξει μέσα στο πλαίσιο των κανονισμών και των διαδικασιών της εκείνες που χρειάζονται έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν φαινόμενα εργασιακού εκφοβισμού. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της καταστολής ή το τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία θα διαχειριστεί ένα τέτοιο φαινόμενο ή μια καταγγελία. Αφορά και την πρόληψη, γιατί ουσιαστικά καθοδηγεί τις εταιρείες να δημιουργήσουν πολιτικές οι οποίες είτε θα προλαμβάνουν τέτοια φαινόμενα, αλλά σίγουρα θα ενημερώνουν τους εργαζόμενους τους τι είναι ο εργασιακός εκφοβισμός και πώς ασκείται, από πού ασκείται και τι συνέπειες έχει τόσο για το άτομο, για τον εργαζόμενο και την εταιρεία αντίστοιχα. Να πούμε εδώ ότι αυτό ισχύει και από ένα διοικητικό στέλεχος προς έναν εργαζόμενο, αλλά και το αντίθετο, έτσι δεν είναι? Ναι, ο εργασιακός εκφοβισμός ουσιαστικά δεν έχει ούτε φιλή, ούτε φίλο, ούτε κοινωνικό στάτους. Ο εργασιακός εκφοβισμός μπορεί να γίνει είτε από κάποιον προϊστάμενο προς τον υφιστάμενο, είτε από υφιστάμενο σε προϊστάμενο. Από ομόβαθμα στελέχη το συναντάμε αρκετά. Και ένα μεγάλο ποσοστό γίνεται από πελάτες ή πολίτες, ανάλογα αν είναι υπηρεσία δημόσια, όπου εκεί δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο άτομο που το ασκεί συνεπόμενα, είναι όμως το μοτίβο το οποίο δημιουργείται και έτσι υπάρχει η αίσθηση του εργασιακού εκφοβισμού. Τώρα, σε τι βαθμό, επειδή θα έχετε μια εμπειρία, σε τι βαθμό οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι προετοιμασμένες για μια τέτοια περίπτωση? Λοιπόν, από την μέχρι τώρα εμπειρία την οποία έχουμε, αλλά και αποτελέσματα της πρώτης πανελλήνιας έρευνας που κάναμε, την έκανε κάποιος έτσι για λογαριασμό του ΚΕΙ, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών στην Ελλάδα δεν είχε κάνει κάποιες ενέργειες οι οποίες είχαν σχέση με πιο συγκεκριμένους τρόπους και μεθοδολογίες για τον εργασιακό εκφοβισμό και πώς τον αντιμετωπίζουν μέσα στο δικό τους το οικοσύστημα. Άρα εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη τομή, μπορώ να πω, για την αγορά, όπου σε εισαγωγικά θα πρέπει να εναρμονιστούν οι εταιρείες βάσει των καινούριων δεδομένων. Υπήρχαν βέβαια και αρκετές περιπτώσεις, κυρίως το συναντούσαμε σε πολυεθνικούς οργανισμούς, όπου είχαν και μάλιστα και σε πάρα πολύ καλό βαθμό, αντίστοιχα, και διαδικασίες και μηχανισμούς επιμέλειας, οι οποίοι είναι και οι πιο σημαντικοί να έχουν, γιατί ουσιαστικά εκεί πέρα θα μπορέσει τόσο ο εργαζόμενος όσο και ο οργανισμός να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να λυθεί άμεσα μία κατάσταση εργασιακού εκφοβισμού, ώστε να έχει και επιπλέον κίνητρο και για τους εργαζόμενους και για τις εταιρείες. Κύριε Μαρκέτο, ήθελα να ρωτήσω τώρα κάτι ακόμα. Αυτό αφορά τους εργαζόμενους και τη σχέση που υπάρχει σε ένα γεωγραφικό τόπο, να το πω έτσι κάπως πιο απλά, δηλαδή μέσα στην ίδια την εταιρεία, ή αφορά και σχέσεις μεταξύ συνεργατών? Ο νόμος ορίζει ότι αφορά οτιδήποτε έχει σχέση μια εταιρεία με οποιονδήποτε μέσο συνεργασίας. Δηλαδή μπορεί να είναι από εργαζόμενο με κανονική σύμβαση εργασίας, μπορεί να είναι με τον μπλοκάκι, μπορεί να είναι ακόμα και να είναι κάποιος φοιτητής ο οποίος κάνει την πρακτική του. Ακόμα και στις περιπτώσεις που γίνονται συνεντεύξεις και ο κάποιος δεν έχει προσληφθεί, ο τρόπος με τον οποίο το HR της κάθε εταιρείας ή αντίστοιχα τα στελέχη θα έχουν κάποια συμπεριφορά συγκεκριμένη προς τους
συνεντευξιαζόμενους, είναι παντού ουσιαστικά. Τώρα πείτε μας δύο λόγια για την εταιρεία σας στην MRK, όπου ασχολείστε όλο αυτό το διάστημα πριν καν ψηφιστεί αυτός ο νόμος με το αντικείμενο αυτό. Πώς βοηθάτε κάποια μέρη που έχουν να αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα? Ισχύει. Εμείς 5 χρόνια τώρα περίπου ουσιαστικά έχουμε φτιάξει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, την οποία ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει στοχοποιηθεί, γιατί στον εργασιακό εκφοβισμό υπάρχει στοχοποίηση, δεν υπάρχει θυματοποίηση, μπορεί να ακολουθήσει έτσι ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί και να αποφύγει το πρόβλημα μέσα στο περιβάλλον της εργασίας του. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να καταθέσουμε ότι το πρόβλημα δεν εξαντλείται στο περιβάλλον της εργασίας μόνο. Μεταφέρεται στην οικογένεια και σε αρκετές περιπτώσεις αυτός ο οποίος έχει εκφοβιστεί γίνεται εκφοβιστής, κυρίως σε πιο αδύναμα άτομα όπως είναι ο σύντροφος ή η σύντροφος και τα παιδιά σε μεγαλύτερο βαθμό. Έχει μια κοινωνική απομόνωση γιατί επαναλαμβάνει συνέχεια τις περιπτώσεις που του συμβαίνουν στην εταιρεία του και όχι να μπαίνει μέσα στο κλίμα της παρέας. Αλλά κυρίως έχει μεγάλα προβλήματα υγείας, τόσο με αυτοάνοσα συμπτώματα όπως τριχοπτώση, εφίδρωση συνεχόμενη, κρίση πανικού παθαίνει, μετατραυματικό στρες, δηλαδή μεταφέρεται και στην ψυχολογία του. Μεγάλα ποσοστά είναι η απώλεια ύπνου ή στομαχικές διαταραχές. Και στις γυναίκες παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις και πρόβλημα στον κύκλο τους. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους καταρχάς και για το οποίο δεν είναι και τόσο ενημερωμένος ο κόσμος, άρα καλό είναι κάποιος να μάθει παραπάνω για το πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει πριν φτάσει σε στάδια μη αναστρέψιμα, να το πω έτσι. Οι αναγνώστες μας έχουν και την ευκαιρία να πούμε εδώ να διαβάσουν όλη την έρευνα που έχετε κάνει στο nextdeal.gr, οπότε θα έχουμε και την ευκαιρία και στο μέλλον να πούμε παραπάνω πράγματα όσο αυτό θα εξελίσσεται. Έτσι είναι. Το πρόβλημα σε αρκετές περιπτώσεις το αντιλαμβάνεται κάποιος πολύ αργότερα, γιατί πολλές φορές δεν συνδέει προβλήματα που του γίνονται στην καθημερινότητα ότι είναι συνέπεια του εργασιακού περιβάλλοντος ή αυτό το οποίο βιώνει ο ίδιος, γιατί κάθε άνθρωπος το βιώνει ανάλογα με το δικό του ψυχισμό. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό ήταν ότι μέχρι χθες οι εταιρείες σε αρκετό βαθμό βλέπανε πιο στατικά την κατάσταση του εργασιακού εκφοβισμού, ενώ ο εργασιακός εκφοβισμός έχει ένα πάρα πολύ κρίσιμο χαρακτηριστικό που είναι η επαναληπτικότητά του. Και μάλιστα θα διαπιστώσετε και από την έρευνα ότι πάνω από το 40% υφίσταται εργασιακό εκφοβισμό για πάνω από 3 χρόνια συνεχόμενα κάθε μέρα. Άρα η ένταση που κάποιος δέχεται είναι πολύ μεγάλη και θέλει σαφώς και διαχείριση, αλλά κυρίως θέλει να είναι μια διαδικασία επίλυσης. Και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι πάνω από 40% των εργαζομένων θέλει η εταιρεία να λύσει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που βγαίνει και από το συμπέρασμα της έρευνας ότι οι εργαζόμενοι επιθυμούν ο ίδιος ο οργανισμός στον οποίο δουλεύουν να τους δώσει και την λύση. Άρα έρχεται και το νομοσχέδιο και πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που είναι μια πολύ καλή συγκυρία και για τις δύο πλευρές να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το φαινόμενο που το 85% των Ελλήνων θεωρεί πλέον ότι έχει φτάσει στην κορύφωσή του. Κύριε Μαρκέτο, μας δώσετε αρκετές πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό και όποιος επιθυμεί μπορεί να μπει και στο mrkathens.gr να μάθει ακόμα περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.